σήμερα συνέδραμαν κι άλλα καλά. Έχουμε εκτός από τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εορτάζει η Εκκλησία μας και κάποιον μεγάλο Άγιο, ο οποίος επέλεξε το λάθη δυο σας, να ζει δηλαδή κρυφίως και αφανώς όσο είναι δυνατόν, τον Άγιο Αρσένιο το Μεγάλο. Ο Μέγας Αρσένιος λοιπόν. Επειδή κατά το παρελθόν είχαμε κάνει λόγο, όπως θυμάμαι, για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τώρα θα μιλήσουμε για αυτόν τον Άγιο, τον Άγιο Αρσένιο. Ποιος ήταν? Ήτανε κάποιος μέγας φιλόσοφος, πολύ μορφωμένος άνθρωπος, ο οποίος κατήγεται από την Ρώμη. Αυτόν ο αρχιερέας της Ρώμης τον έκανε διάκονο. Και κατόπιν αυτός άρχισε λίγο να χαλαρώνει ως προς τη φιλοσοφία την κοσμική και να επιδίδεται ακόμη περισσότερο στα εκκλησιαστικά γράμματα και πράγματα. Το καιρό εκείνο ευασίλευε ο Μέγας Θεοδόσιος στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος είχε δύο γιους, τον Αρκάδιο και τον Ανώριο, και το ενδιαφέρον του ήταν πώς αυτούς να τους αναθρέψει εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν αναζητούσε άνθρωπο κατάλληλο και παιδαγωγό και διδάσκαλο για να διδάξει τους βασιλόπαιδες. Έστειλε λοιπόν γράμματα στη Ρώμη των Γραβιανών που ήταν βασιλεύς εκεί και την εποχή εκεί, στα μέρη εκείνα, και του εξηγούσε τι άνθρωπο θέλει. Ο Γραβιανός ήρθε σε επαφή με τον Αρχιεπίσκοπο της Ρώμης και σκέφτηκαν να του στείλουν τον Αρσένιο ως τον πλέον κατάλληλο για να πεταγωγήσει τους βασιλείς. Ο Αρσένιος, όταν του ανακοινώθη αυτό, δεν ήθελε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την ησυχία και μαζί με την αδερφή του έκανε σχεδόν μοναχική ασκητική ζωή. Μετά από πολλές πιέσεις όμως εδέχθη και επήγε στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Τον εδέχθηκε ο Μέγας Θεοδόσιος με τα συστατικά γράμματα που είχε, μίλησε μαζί του, κατακτήθηκε από την γλώσσα του, από την πολυμάθειά του, από το είδος του, από όλα αυτά, και του ανέθεσε τα παιδιά του να τα παιδαγωγήσει. Του είπε ότι θα κοιτάξεις να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο. Δεν θα σκεφτείς ότι έχεις μπροστά σου βασιλόπαιδες. Εσύ θα φέρεσαι όπως πρέπει να φέρεσαι και να είσαι αυστηρός απέναντί τους, και όταν θέλουν σε κάτι θα τους τιμωρείς, γιατί θέλω, λέει, να αναδειχθούν χριστοί πολίτες, χριστοί άνθρωποι, ωφέλιμοι για το βασίλειο. Μη σκεφτείς δει τίποτα, κανένα φόβο από μένα δεν θα έχεις. Ελευκώς εξουσιοδοτώ να κάνεις τη δουλειά σου όπως εσύ ξέρεις. Και θα λυπηθώ αν τυχόν συγκουνευτείς να κάνεις εκείνο που είναι να κάνεις, από φόβο. Μη φοβάσαι, λέει, τίποτα. Είπε και στα παιδιά του πάλι ότι οφείλουν άκρα υπακοή εις τον Αρσένιο, και τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο άρχισαν τα μαθήματα. Σε κάποια στιγμή, επειδή ήταν πλησίον ο χώρος αυτός που γινόταν το μάθημα εις το παλάτι, ευνηδίασε ο βασιλεύς και είδε ότι οι βασιλόπαιδες σε κάθεντο και ο Αρσένιος όρθιος τους εδίδασκε. Αυτό, λέει, δεν μ' άρεσε καθόλου. Εσύ, λέει, θα κάθεσαι και αυτοί θα βρίσκονται όρθιοι. Και τους έβγαλε μάλιστα και τα βασιλικά ενδύματα, τους έντυσε με απλά ενδύματα και όπως σου είπα, του λέει, θα φέρεσαι. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Του λοιπού αυτό θα γίνεται. Θα είναι αυτοί όρθιοι και εσύ θα είσαι καθιστός. Γιατί προτιμώ, λέει, αν δεν είναι κατάλληλοι για να ωφελήσουν τον κόσμο, να μην βασιλεύσουν. Προτιμώ, λέει, να πεθάνουν παρά να είναι κακοί βασιλείς. Έτσι μίλησε ο Θεοδόσιος. Αυτό το πράγμα εντυπωσίασε τον Αρσένιο
τον εχαροποίησε για τις αποφάσεις που είχε αυτός ο βασιλεύς. Και αυτός Μέγας ήταν, Μέγας Θεοδόσιος ονομάζεται, και είχε την ευλάβειά του. Στην πορεία βέβαια κάπου σαν άνθρωπος εξέκλεινε, αλλά ο φόβος του Θεού δεν τον άφησε. Είναι ένα λαμπρό παράδειγμα το οποίο ίσως να εκθέσουμε σε κάποια άλλη στιγμή για να μην παρεκκλίνουμε τώρα από την σειρά του λόγου. Αλλά ο Αρσένιος παρόλα αυτά δεν ήταν απάλλητο. Ήταν ένας άνθρωπος της ησυχίας και της σιωπής και της μονώσεως και παρακαλούσε τον Θεό να του δοθεί η ευκαιρία να αναχωρήσει από τα βασίλεια και να πάει να τον λατρέψει στην έρημο όπως αυτός αισθάνεται. Αυτή η ευκαιρία δεν άρχισε να έρθει. Σε κάποια στιγμή έκανε κάποιο παράπτωμα ο Αρκάδιος και τον ετιμώρησε ο Αρσένιος. Αυτός εμνησικάκησε κατά του Αρσενίου και ήθελε να βάλει τον πρωτοσπαθάριο που είχε, τον υπασπιστή του όπως τα λέγαμε, τον οποίο του ενεμπιστεύονται τα πάντα, να σκοτώσει τον Αρσένιο. Ο πρωτοσπαθάριος όμως ήταν και αυτός ο άνθρωπος ευλαβής και ανακοίνωσε αυτό τις προθέσεις του Αρκαδίου προς τον Αρσένιο και προθυμοποιήθη να τον εφηγαδεύσει. Πράγματι λοιπόν κάποια νύχτα με τους δρόμους που ήξερε αυτός, τον εφηγάδευσε τον Αρσένιο, τον επήγε στην παραλία, εκεί κατά καλή συγκυρία αναγνώρισε κάποιο πλοίο για την Αλεξάνδρεια, έβγαλε τα βασιλικά εμβλήματα, τα επίσημα εμβλήματα ο Αρσένιος, έβαλε απλά και μπήκε στο καράβι αυτό, έφτασε στην Αλεξάνδρεια, εκεί φτάνοντας έγινε μοναχός και ασκήτευε σε κάποια σκήνη μαζί με τους άλλους πατέρες. Πολύ γρήγορα διακρίθη, γιατί είχε κάνει και προγύμναση όπως έχουμε πει, ήταν αξιόλογος άνθρωπος και λόγω της μορφώσεώς του, συμβούλευε τους πατέρες, τον έπαιρνε και τον κατά τις συνάξεις που είχαν και τους ενωθετούσε με τις κατάλληλες νοθεσίες, τις σοφές και συνεχώς υπενθύμιζε στον εαυτό του για να μην χαλαρώνει «Αρσένιε διό εξήντες». Είναι μία φράση την οποία συχνά επαναλάμβανε και αυτή η λέξη, η φράση επαναλαμβάνεται όπως έχω ζήσει και συχνά στο Άγιον Όρος. Πολλές φορές υπενθυμίζει ο ένας τον άλλο μας ή μας υπενθυμίζουν και οι πνευματικοί μας το διό εξήντες, Αρσένιε διό εξήντες. Να μην ξεχνάμε δηλαδή, γιατί φύγαμε από τον κόσμο, ποιος είναι ο προορισμός μας, να μην χαλαρώνουμε και με τον πρώτο ζήλο που ξεκινήσαμε, με αυτό να συνεχίζουμε με την τέλος. Ξέχασα να σας πω ότι πρωτού φύγει, άκουσε φωνή και του είπε «Αρσένιε, φεύγει τον κόσμο και σώζουν». Και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον ικανοποίησε και του εστερέωσε την απόφαση την οποία είχε. Συνήθως δεν αντέχεται επισκέψεις, πολύ σπάνια. Είχε φτάσει κάποτε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόφιλος, ο οποίος συνομίλησε μαζί του και του είπε ο Αρσένιος μετά, λέει πες μας κάποιον ωφέλιμο λόγο. Του είπε ο Αρσένιος λοιπόν, λέει αν θα σας πω θα το τηρήσετε, λέει είμαστε διαθετημένοι να το τηρήσουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Λοιπόν λέει όπου ακούτε λέει Αρσένιο να φεύγετε λέει μακριά. Αυτό έχω να σας πω. Το εσεβάστηκαν αυτοί αυτό, ξέρανε για ποιο λόγο το είπε, δεν το είπε ούτε από μίσος ούτε από άλλο λόγο, αλλά γιατί ήθελε να απολαμβάνει την ησυχία και να καλλιεργεί μέσα στην ησυχία την ωερά προσευχή, τις αρετές και γι' αυτό ακριβώς το είπε. Το εσεβάστηκε λοιπόν ο Πατριάρχης αυτό και τέλος πάντων, πολύ ελάχιστες ενοχλήσεις του έδωσε του λοιπού. Το ετήρησε όσο είναι δυνατόν. Γιατί κάποτε έφτασε κάποια κυρία πλουσία και επίσημος από τη Ρώμη και ήθελε να δει τον Αρσένιο και παρακάλεσε τον Πατριάρχη. Και ο Πατριάρχης είπε στον Αρσένιο, ο Αρσένιος δεν τη θέλησε. Αυτή όμως από τον πόδο της παραφύλαξε και κάποια στιγμή που βγήκε από το κελί του, έπεσε στους πόδους του εκεί και τον εδέετο να προσεύχεται για αυτήν, ο Αρσένιος τη σήκωσε και κατά κάποιο τρόπο με έναν τρόπο απότομο τη μίλησε
Λέει, τι θέλεις, τι ήρθες να δεις, έχεις ακούσει. Από εκεί και πέρα λέει, φτάνει. Θες να γυρίσεις, λέει, στη Ρώμη και να πεις ότι είδες τον Αρσένιο και να μου κουβολιώνται εδώ πέρα, λέει, καραβάνια. Όχι, λέει, δεν πρόκειται να πω σε κανέναν τίποτα, λέει. Δεν πρόκειται να πω, μόνο θέλω να με θυμάσεις τις προσευχές σου. Όχι, λέει, θα προσπαθήσω εγώ να εξελίψω κάθε μνήμη για σένα. Αυτή επικράτηκε την κουβέντα που άκουσε και μάλιστα ανέβασε και πυρετό, όπως λέει ο ιστοριογράφος, αλλά παρηγορήθηκε από τον Πατριάρχη τον Θεόφιλο, ο οποίος της είπε, μην νομίζεις, λέει, ότι δεν θα προσεύχεται για σένα, θα προσεύχεται, αλλά να ξέρεις, λέει, ότι οι μοναχοί προσπαθούν να εξαλείψουν οτιδήποτε είναι ενάντια προς τη σωτηρία του, στη σωτηρία τους, δηλαδή τα γυναικεία πρόσωπα και οποτεδήποτε είναι δυνατόν να τους βλάψει. Γι' αυτό, λέει, σου το είπε αυτό. Η νηστεία του ήταν φοβερή, με πολύ λίγο σιτάρι περνούσε όλο τον χρόνο. Η αγρυπνία του επίσης. Κάποτε, επειδή θα έφτανε το τέλος του, είχε βάλει δύο μαθητάς του, θα παραμείνουμε, λέει, μαζί, λέει, σήμερα, να δείτε πώς περνάω τη νύχτα και πώς πρέπει να περνάτε κι εσείς. Αυτοί εκοιμήθησαν, όπως είπαν, λίγο. Ο Αρσένιος δεν εκοιμήθηκε καθόλου. Ο ύπνος του ήταν μία ώρα την ημέρα. Και έλεγε για τον αγωνιζόμενο, αυτή αρκεί μία ώρα την ημέρα. Και όταν ερχόταν η ώρα του ύπνου, εγκαλούσε τον ύπνο και του έλεγε, έλα, λέει, κακέ δούλε. Γιατί του έτρωγε και αυτό το χρόνο από την αφιέρωσή του και από την προσευχή του. Για να μην τρώει τον άρτο του έτσι, έπλεθε και αυτός κάποιο εργόχειρο από τα βάια που υπήρχαν εκεί, στην περιοχή εκείνη, τα οποία τα εμούσκευε. Το δε νερό αυτό δεν το άλλαζε ποτέ και βρωμούσε αυτό το νερό. Και όταν κάποιοι, ας πούμε, τον επισκέφτηκαν, γιατί, λέει, δεν το αλλάζει το νερό, νομίζανε πως είναι, ας πούμε, έλλειψη νοικοκυριού, όπως τα λέγανε, ή κάποια, όπως την ονομάζουμε εμείς, κάποια σβανιά, ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, λέει, δεν το αλλάζω το νερό, γιατί τόσο καιρό, λέει, που ήμουν, λέει, στα ανάκτορα, δεν έκανα τίποτα άλλο, λέει, παρά να αναπνέω αρώματα. Θέλω, λέει, να εξαλείψω αυτά τα αρώματα που ανέπνεα τότε. Και γι' αυτό, λέει, δεν αλλάζω το νερό. Εσυνιστούσε τους μοναχούς ότι τον αγώνα που κάνουν για την κάθαρση να τον αρχίζουν από μέσα προς τα έξω. Αν σταθείτε, λέει, μόνο στα απ' έξω, τότε ποτέ δεν θα επιτύχετε τίποτα. Και είναι παροιμιώδης αυτή η φράση του ότι πρέπει να αρχίζουμε από μέσα, να καθαρίζουμε, δηλαδή, την καρδιά μας, να πιάνουμε το κάθε πάθος από το λογισμό. Από εκεί να χτυπάμε όταν είναι νήπιο, να το ελαφιούμε προς την πέτρα, όπως λέει ο ψαλμωδός. Από την αρχή, δηλαδή, του πάθους, εκεί να το πνίγουμε και εκεί να το πολεμάμε. Εν τη γενέση του. Όπως είπαμε συνεχώς, εσκέφτεται αυτή τη φράση Αρσένιε δύο έξιδες. Του ζήτησαν, του έλεγαν οι αδελφοί, γιατί, λέει, δεν επιδιώκεις, γιατί δεν δέχεσαι τις εμναστροφές, δεν μας αγαπάς. Όχι, λέει, σας αγαπώ. Αλλά δεν μπορώ, λέει, να είμαι μοιρασμένος με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Θέλω να είμαι ολοκληρωτικά εις τον Θεό. Κάποτε είχε πάει κάποιος ο οποίος επέμενε να τον επισκεφτεί, γιατί, όπως έλεγε, δεν θα έτρωγε και θα μείνει άμα δεν έβλεπε τον Αρσένιο, και τον συνόδευσε κάποιος άλλος. Τον εδέχθη ο Αρσένιος, καθίστησαν απέναντι, αλλά τσιμουδιά. Εκάθισε εκείνος που τον συνόδευσε όσο κάθισε, και μετά του λέει, θέλει να μείνεις, μείνε. Εγώ, λέει, θέλω. Ακολούθησε και ο άλλος. Και πήγανε στο λαμπά Μωυσή, που ήταν πρώην ληστής στον Αιθίωπα. Αναφέρονται όλα αυτά τα πρόσωπα στο γεροντικό, ένα πολύ ωραίο βιβλίο, όσοι το έχετε διαβάσει. Ο δε Μωυσής ο Αιθίωπος τους εφιλοξένησε, τους έστησε τράπεζα, τους ομίλησε και μετά ρώτησε, λέει, τώρα, λέει, που έμεινες ευχαριστημένος, ποιο δεν είναι καλύτερος. Λέει, αυτός που μας εφήλευσε και μας ομίλησε, αυτό δεν ήταν καλύτερος. Έκανε, λοιπόν, προσευχή και είδε σε ορτασία ότι ήσατε, λέει, δύο πλοία, τον
στο ένα ήταν ο Αρσένιος και τα πανιά του λέει θα φυσούσε το πνεύμα του Άγιο και αυτός ήταν ήρεμα λέει εφρενόμενος. Στο δε άλλο βιβλίο ήταν ο Μωυσής, ο Αιθίος, και τον έτρεφαν οι άγγελοι λέει με μέλι. Και από εκεί έβγαλε το συμπέρασμα ότι και οι δύο βέβαια καλοί είναι και άγιοι είναι, αλλά περισσότερο ευχαριστείται ο Θεός στον Αρσένιο. Γι' αυτό και ήταν κατευθείαν το πνεύμα του Άγιου, το οποίο του κατήφθηνε τα πανιά και τον εσκέπαζε. Ενώ ο Άγιος Μωυσής είχε αγγέλους και τον έτρεφον. Έφτασε η ώρα της τελευταίης του αγαπητή μου, που στο προανήγγειλε αυτό, αυτοί άρχισαν να κλαίω, λέει μην κλαίτε, δεν ήρθε η ώρα ακόμη. Και τέλος πάντων αργότερα τους είπε όμως, σας βάζω λέει αυστηρό κανόνα. Όταν θα πεθάνω δεν θα δώσετε λέει ούτε κομμάτι από το ράσο μου, ούτε κομμάτι από το γυψανό μου. Δηλαδή λέει, τι να κάνουμε όταν πεθάνεις, πώς θέλεις την κηδεία σου. Θα με δέστε λέει με ένα σκηνί, θα με οδηγήσετε σε μια ψηλή κορφή και από εκεί θα με πετάξετε λέει σε μια χαράδρα να μην με βρίσκει κανείς. Βέβαια αυτό δεν ετήρηθηκε. Απλώς έδειχνε την ταπεινοφροσύνη του Αγίου, γιατί αν και λογιότατος όπως είπαμε, δεν αφήκε συγγράμματα. Και δεν αφήκε συγγράμματα για να μην δοξάζεται και με τα θάνατο. Αυτός ήταν ο λογισμός του. Καθώς επίσης δεν επέτρεψε και στους μαθητάς του να γράψουν το βίο του. Ο βίος του κρυός βρισκόταν διασπαρμένος από περιστατικά που ήξερε ο καθένας που είχε ζήσει και είχε ακούσει τότε. Και τους είπε να κάνουν αυτό. Αυτό φυσικά δεν έγινε. Έγινε μία ταφή και έκρυψαν τον Άγιο σε ένα σημείο να μην τον ευρύσει κανείς. Αυτοί ήξερανε μόνο. Και γι' αυτό δεν έχουμε παρουσία του Αγίου, δεν έχουμε Άγια Γύψανα του Αγίου και Μεγάλου Αρσενίου. Όταν εξεψυχούσε, ήθελε κάποιος από τους πατέρας κάπως, πώς να τον πει κανείς, να τον παρηγορήσει εκείνη τη στιγμή, να τον ελαφρύνει εκείνη τη στιγμή και του έδωσε ένα στρώμα, πάλιο στρώμα τι θα ήταν, και ένα μαξιλαράκι. Θα είδε κάποιος άλλος και σκανδαλίστηκε αυτά. Ασκητής λέει και θέλει και στρώμα και θέλει και μαξιλάρι. Δεν μου λες, λέει ο άλλος, εσύ που σκανδαλίζεσαι, τι δουλειά έκανες λέει στον κόσμο που ήσουν. Λέει, τσοπάνης ήμουνα λέει. Που κοιμόσουν, στα μπουρνάρια λέει κοιμόμουν. Αυτός όμως ήταν λέει δάσκαλος των βασιλέων. Αυτός είχε χρυσά και μεταξωτά λέει και ξάπλωνε. Εσύ ίσως να περνάς καλύτερα εδώ λέει στην καλογερή εκεί που ήρθες. Ναι λέει, περνάω καλύτερα. Αυτός όμως άφησε την άνεση και περνάει χειρότερα εδώ. Γι' αυτό μη σκανδαλίζεσαι λέει με αυτά τα οποία βλέπεις. Αυτός είναι αγαπητοί μου εν ολίγης, γιατί είναι μεγάλος ο βίος και πολύ ωραίος, ο βίος του Αγίου Αρσενίου. Αλλά τελευταία στιγμή κάτι διάβασα και ήθελα να σας το μεταφέρω εν συντομία. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Τυφλού σήμερα, τη σωματώσεως του Τυφλού. Ο Τυφλός αυτός δεν είχε βλαμμένους στους οφθαλμούς. Δεν είχε μάτια δηλαδή τα οποία ξέρω και εγώ ήταν, είχαν προσβιοποία, μοιοπία ή οτιδήποτε άλλη πάθηση ή τα είχε χτυπήσει. Δεν είχε καθόλου μάτια. Βολβούς δεν είχε καθόλου. Και ο Χριστός έκανε εκείνη τη στιγμή με το πτήσιμο που έκανε, έκανε ανάπλαση του οφθαλμού. Έσκυψε κάτω, πήρε χώμα όπως τότε όταν μας έπλασε και δεν υπήρχε μάρτυρας, το ίδιο κάνει τώρα. Και φτιάχνει το λεπτότερο έργο με αυτό του ανθρώπου, τα μάτια, σκύβει και πίνει και πίνει και φτιάχνει κόρη οφθαλμού και της δίνει φως. Όπως έδωσε και στον άνθρωπο το Θείο εμφύσιμο. Αυτό το θαύμα δεν είναι ανεπανάληπτο. Ο Κύριος ο ίδιος είπε ότι εκείνοι που πιστεύουν σε μέ, εκείνα εγώ ποιώ, κακήνη ποιήσουσι λέει και μίζωνα τούτον ποιήσουσι. Θα κάνουν ακόμα μεγαλύτερα από εκείνα που έκανα εγώ. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ένα θαύμα παρόμοιο που έγινε το 1530 στην Κέρκυρα. Ήταν κάποιος νέος Στέφανος ονόματι, ο οποίος εγύριζε από κάποια δουλειά, εκεί βρέθηκε και κάποιους άλλους και συγχωρεύεται μαζί τους, αλλά από απέναντι ερχόταν κάποιοι άλλοι νεαροί, νεότεροι από αυτούς, οι οποίοι κουβαλούσαν το αλεύρι γιατί είχαν πάει στο μήλο να το αλέσουν. Η άλλη παρέα, ο Στέφανος ήταν καλός.
Σκέφτηκε, λέει, δεν τους αρχίζουμε λέει, στο ξύλο να τους πάρουμε το στάρι. Μα τους λέει ο Στέφανος, αυτό είναι άδικο, δεν επιτρέπεται. Αυτοί όμως, κακότροποι όντες, έδιναν τα παιδιά τα άλλα, τους πήραν το στάρι και έφυγαν. Αυτά πήγαν καρμένα στο σπίτι τους, παραπονέθηκαν, τους είπαν το τι έγινε, αναζήτησαν τους ληστάς. Είχε στέει κρύβοντο, ο Στέφανος όμως, σαν ανέμοχος που ήταν, βγήκε στην αγορά. Τον είδανε ότι ήταν μαζί με τους άλλους, τον πιάσανε και τον οδήγησαν στο κριτήριο. Εγώ τους λέει δεν έκανα τίποτα. Του συμβούλεψα, ούτε γνώριμη δική μου ήταν. Στην πορεία λέει γνωριστήκαμε και του συμβούλεψα να μην κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν επίστησαν. Με αποτέλεσμα να βγει η ποινή. Του λένε τι θέλεις, να σου κόψουμε τα χέρια ή να σου βγάλουμε τα μάτια. Και αυτό σε προτίμησε να του βγάλουμε τα μάτια. Πράγμα και το οποίο έγινε. Και κατόπιν η μάνα του πήρε και στάθηκαν λέει στο ναό του Αγίου Λαζάρου και εκεί επετούσε ο καημένος, ζητιάνευε. Αλλά επειδή εκείνοι που τον έβλεπαν που λέει ο πρώην ληστής, ο πρώην κλέφτης, ο πρώην αυτό ανήριζε και πολλοί λίγοι του έδιναν, σκεφτήκανε να πάνε κάπου αλλού σε μια άλλη τοποθεσία που ονομάζεται Κασιόπη. Είναι μια παραθαλάσσια περιοχή και είναι και ο ναός της Παναγίας εκεί, μια θερματοκού Παναγίας, της Κασιόπης. Και πράγματι προχωρήσανε 18 χιλιόμετρα και έφτασαν κουρασμένοι στο ναό και εκεί ζήτησαν κάποιο κατάλημα και παρέμειναν τη νύχτα κουρασμένοι, έπεσαν να κοιμηθούν. Ο Στέφανος αισθάνθηκε κάποιος να του πιέζει τα μάτια. Είχε πόνους, η μάνα του κοιμήθηκε γρήγορα, αυτός είχε πόνος και δεν μπορούσε εύκολα να κοιμηθεί, αλλά σε λίγο από το πήρε ο ύπνος αισθάνθηκε κάποιος να του πιέζει τα μάτια. Και σκέφτηκε, δεν φτάνει η δυστυχία μου, έρχεται και ο άλλος δεν βάλει τα χέρια του στα μάτια μου, τι. Και τέλος πάντων εξύπνησε. Βλέπει μία λαπροφόρο γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε εκείνη τη στιγμή. Κάνει έτσι, βλέπει τα καντήλια ότι καίγανε, ότι ήταν αναμένα. Και σκέφτηκε γιατί ήταν νωρίς, ποιος άναψε τα καντήλια, δεν είχε έρθει η ώρα ακόμη. Σκούνταγε τη μάνα του, αυτή, άντε παιδί, κοιμήσου τώρα, φαντασίες είναι αυτά που βλέπεις. Δεν πάντα λέει, βλέπω τα καντήλια αναμένα, ποιος τα άναψε, λέει το σοναρίς, τι είναι. Και πού τα βλέπεις, τέλος πάντων, αυτά επιτέλους και αυτή κάτι σαν να σκέφτηκε μετά τη φώτισε στο Θεό σου, λέει μήπως έγινε τίποτα, τι έγινε. Και πράγματι λοιπόν, βλέπει το παιδί της ότι είχε αποκτήσει μάτια. Και είδανε τα μάτια του γαλανά. Εκείνα που το βγάλανε ήταν μαύρα τα μάτια, ήταν μαυρομάτης. Και έγινε μετά γαλανομάτης. Ευχαρίστησε την Παναγία, κλαίγανε από τη χαρά, όλα αυτά και ο νεοκόρος ο οποίος εξύπνησε το ρυπημένος του λέει «Σας φιλοξενούμε εδώ πέρα γιατί κάνουνε φασαρία από τη χαρά τους». «Δεν φτάνει» λέει «Σας φιλοξενούμε, δεν μας αφήνετε και να κοιμηθείτε, να κοιμηθούμε» λέει «Τώρα τι φωνάζετε». Του λένε «Αυτό και αυτό έγινε». Φτάνουνε στην πόλη, το αναγγέλνουνε στον άρχοντα της πόλης, στον Κρητή, Μπάιλος νομίζω ονομάζεται, και αυτός δεν δυσπιστεί για αυτά τα πράγματα. Μέχρι που φώναξε το Δήμιο. Του λέει, του έβγαλες ή δεν του έβγαλες τα μάτια. Τι συνέβη. Όχι λέει, τα έβγαλα και τα έχω λέει ακόμη τα μάτια. Σε ένα λεκαράκι. Εφέρτα λέει να τα δούμε. Και φέρνανε και είδανε τα γαλανά μάτια, τα μαύρα μάτια που το είχε βγάλει. Και αυτά που του είχε δώσει η Παναγία ήταν γαλανά. Το έκανε αυτό η ένδειξη για να σημαδευτεί το θαύμα. Καταλάβατε. Και δόξασαν τέλος πάντων όλοι τον Θεό και τον αποκατέστησαν για τον αδίκησαν τον άνθρωπο και θέλω να πω ότι τα θαύματα συνεχώς συνεχίζονται και αυτά που έκανε ο Χριστός παρόμοια ξαναγίνονται γιατί και εδώ έχουμε ανάπλαση του οφθαλμού. Δεν υπήρχαν μάτια, ήταν βγαλμένα τα μάτια και μπήκαν καινούργια μάτια. Και δόξασαν και αυτοί τον Θεό και δοξάζουμε και εμείς τον Θεό που ανήκουμε και έχουμε τέτοια ορθόδοξο πίστη που δημιουργεί αυτά τα θαύματα τα οποία ούτε μία άλλη πίστη είναι η θέση να τα δημιουργήσει και να διαφυλάξουμε αυτή την πίστη μας και να έχουμε συνεχώς ανοιχτούς τους οφθαλμούς μας της ψυχής. Οι άλλοι οι οφθαλμοί θέλουν προσοχή. Είναι ιδιαίτερο μάθημα. Οι άλλοι οι οφθαλμοί θέλουν προσοχή. Μεγάλη χαλιναγωγία. Αν δεν κλείσουμε τους άλλους οφθαλμούς, δεν θα το ανοίξουν οι μέσα οι οφθαλμοί. Τι έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, από μέσα λέει αρχίζει το καλό να γίνεται. Λοιπόν, για να αρχίσει και το καλό να γίνεται, πρέπει να κλείσουμε από εδώ και από εκεί τις επικοινωνίες. Να κλείσουμε το ανοιχτό κύκλωμα και να γίνουμε κλειστό κύκλωμα. Αν αφήνουμε τα μάτια και θερίζουν, εκ του οράν τυκταίται το εράν.
Από εκεί προέρχεται ο έρωτας, από την όραση. Ή λοιπόν θα μπορείτε να βλέπεις και να μην ερωτεύεσαι ή αν ερωτεύεσαι κοίτα και να μην βλέπεις. Ο καμίοντος οφθαλμός, λέει ο προφήτης Ισαΐας, όψεται, λέει, η βασιλεία με τα δόξης. Αν θέλουμε λοιπόν να τον δούμε, τον Θεόν εν δόξη, θα πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας, διότι είναι θηρίδες δια των οποίων ανέβει ο θάνατος, όπως λέει ο προφήτης Ιερεμίας. Αυτά λοιπόν για σήμερα και ελπίζω να μην πέρασε το χρόνο. Χριστός Ανέστη, το όνομά του.